Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621 0 204 71. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621 0 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Γυμναστήριο Body House. Δύναμη. Ταχύτητα. Πιλάτες. Aerobic. Power Plate. TRX Group Training. Fitathlon. Bring the action. Kickboxing. Body pump Les Mills. Γυμναστήριο Body House. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210 31 595.
εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Αλυσίδα καταστημάτων Παράς. Όνομα εγγύηση για τις ηλεκτρικές σας συσκευές. Δροσερές τιμές. Θα βρεις μόνο στον Παρά. Προσφορές εβδομάδας. Κλιματιστικό Inventor. 9.000 BTU Inverter. Ψήξη θέρμανση. Ενεργειακή κλάση. Α2 Plus με 10 χρόνια εγγύηση. Μόνο 349 ευρώ ή 11 ευρώ το μήνα. Καταψύκτης Inventor. Χωρητικότητα 100 λίτρα. Ενεργειακή κλάση. Α Plus μόνο 149 ευρώ ή 5 ευρώ το μήνα. Πλυντήριο ρούχων Altus, χωρητικότητα 5 κιλών, 1000 στροφών, με 15 προγράμματα και 2 χρόνια εγγύηση, μόνο 179 ευρώ ή 6 ευρώ το μήνα. Και τώρα, νέα υπηρεσία για το κατάστημα του πύργου. Πληρωμή λογαριασμών γρήγορα και απλά. Εξοφλείτε λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητής τηλεφωνίας, Nova, Ιντερνετ. Παράς, με 3 καταστήματα, σε πύργο, Αμαλιάδα και στο www.paras.gr. Μέλος της ελληνικής αλυσίδας Mega Euronics. Δανίδη Γεωργία. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά μηχανήματα, χορτοσυλλέκτες, ψεκαστικά, φρέζες ελαφρού και βαρέου τύπου, καταστροφής ελαφρού και βαρέου τύπου, μοτοσκαπτικά αυτοκινούμενα, ανυψωτικά, λιπασματοδιανομής, αμπελουργικά είδη, αποθηκευμένα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Δανίδη Γεωργία. Τρακτέρ Κουμπότα, τρέιλερ, γεννήτριες, ανταλλακτικά, πολύ αποδοτικά και ισχυρά σε ασυναγώνιστες τιμές. Δανίδη Γεωργία. Προσεχώς όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ, τηλέφωνο 26210 20168 και 697-5303-380. Έψαχνες τρόπο να προστατευτείς από τον καύσωνα και βρέθηκες με αυτό. Την επόμενη φορά, ηλεκτρονέτ. Τώρα, όλα τα επώνυμα κλιματιστικά όλων των κατηγοριών BTU με εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών μόνο από 17 ευρώ το μήνα σε 24 δόσεις. Αποκτήστε τώρα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που θέλετε, απλά και γρήγορα. Σήμερα έχουμε την προσφορά για αυτό που θες. Κλιματιστικό Toyotomi. 9.000 BTU, inverter, ενεργειακής κλάσης α2+, στην τιμή που θες. Μόνο 449 ευρώ και δώρο τοποθέτηση. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου 2 ληστείες και 3 κλοπές που έλαβαν χώρα από τις 7 Δευτέρου μέχρι και τις 15 Δευτέρου 2015 σε περιοχές του Πύργου. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ένας 50χρονος συμμεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και δύο υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 42 και 27 ετών, καθώς και δύο ακόμη συνεργοί τους που αναζητούνται, ενώ σχηματιστική δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ληστεία, κλοπή κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.
Σημειώνεται ότι σε βάρος του 50χρονου ημεδαπού είχε εκδοθεί από τον ανακριτή πλημελιωδικών ηλίας ένταλμα σύλληψης για τα προαναφερόμενα αδικήματα. Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας πύργου, προέκυψε ότι ο 42χρονος και ο 27χρονος, ενεργώντας από κοινού με τους δύο συνεργούς τους που αναζητούνται, διέπραταν τις ληστείες και τις κλοπές, ενώ στη συνέχεια παρέδιδαν μέρος των κλοπημαίων στον 50χρονο συνεργό τους, ο οποίος τα διέθετε προς πώληση. Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επέλεγαν να δρουν κυρίως νυχτερινές ώρες σε οικίες ηλικιωμένων και χρησιμοποιούσαν σωματική βία και πυροβόλο όπλο κατά την τέλεση των παράνομων πράξεών τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ληστείας που έλαβε χώρα στις 8 Δευτέρου 2015 σε δημοτικό διαμέρισμα του πύργου, κατά την οποία οι δράστες εισήλθαν σε οικία 85χρονου ημεδαπού και με την απειλή όπλου και τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ και ένα κυνηγητικό όπλο. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δραστών υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηλίας, όπου θα οδηγηθεί και ο 50χρονος συλληφθής. Συνεδρίασε χθες βράδυ στο γραφείο του στο εργατικό κέντρο πύργου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΣΥ. Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν οι τρεις αυριανές δίκες που πραγματοποιούνται στο Πρωτοδικαίωμα Λιάδας εναντίον αγροτών που είχαν κινητοποιηθεί για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Ο πρόεδρος της ΟΑΣΥ, Χρήστος Γιαννόπουλος, τόνισε ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν τα αγροτοδικεία. Επίσης, αναφέρθηκαν και σε άλλα θέματα που αφορούν τον αγροτικό κλάδο. Συνεδρίαζε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων για να δει τα. Να εξετάσουμε πάλι την κατάσταση που επικρατεί όπως έχει διαμορφωθεί στον αγροτικό τομέα. Από ό,τι φαίνεται τα μηνύματα δεν είναι καλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα καλοκαιρινά προϊόντα με το πάνω κάτω που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις τιμές. Συν τα άλλα θεσμικές αποφάσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, τον ΟΓΑ και την υγεία και περίθαλψη των αγροτών. Και επειδή ξέρουν ότι θα υπάρξει αντίδραση πάλι από τους αγρότες, προχωρούν τα αγροτοδικεία. Έχουμε την Τετάρτη στις 17 του μήνα στην Αμαλιάδα τρεις δίκες την ίδια μέρα για τις περσινές κινητοποίησεις του Γενάρη και του Φλεβάρη στη Μαραθιά και βέβαια από ό,τι καταλαβαίνουμε θα έρχονται μετά και του Αγιώργη και προσπαθούν να ποινικοποιήσουν τις αγώνες του λαού και των αγροτών. Εμείς δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε πίσω και καλούμε τους εργαζόμενους της Ηλίας, τα σωματεία, τα εργατικά να συμπαρασταθούν στους αγώνες, να έρθουν στα δικαστήρια της Αμαλιάδας και να συμπαρασταθούν στους διωκόμενους αγρότες συνδικαλιστές και φτηνοτρόφους και βέβαια και τους ίδιους τους συναδέλφους και θα συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω και σίγουρα σε λίγο θα είμαστε όλος ο λαός και πάλι πιστεύουμε μαζί και οι αγρότες στους δρόμους. Και ένα μικρό εισόδημα θα πιεστεί για το τεκμήριο. Αν το εισόδημα δεν καλύπτει το τεκμήριο θα πιεστεί σαν εισόδημα. Δεν το έχουν διευκρινίσει, τώρα το δούμε. Όταν έχει αλλάξει. Άμα δεν το αλλάξουν θα μας αγγίσει. Θα πάει να πάει με αυτό, τελειώσει. Με αυτό. Εγώ μάλιστα την ώρα που διάβασα ότι άπαξ και έχει ζημιά από μια καλή. Όχι, βγήκαν και το ανακοινώσανε προχτές μετά από διαμαρτυρία που έκανε η ΠΑΣΥ κεντρικά και είχε πάει η Επιτροπή επάνω. Ναι, ήταν αόριστο, τελείωσε αυτό. Δεν είπαν ότι αυτό. Πρέπει να δούμε πώς έχει ψηφιστεί το πώς θα είναι ο νόμος, πώς θα είναι η τροπολογία αυτή. Σήμερα θα ψηφιστεί στη Βουλή. Και σήμερα θα ψηφιστεί στη Βουλή. Γιατί και οι λογιστές λέει αυτή την ενημέρωση. Τουλάχιστον να δούμε, εμείς θα πιέσουμε, να συνεχίσουμε. Γιατί αν πάνε έτσι δηλαδή. Σύνολο ότι η τακτική επιδότηση δεν αποτελεί εισόδημα. Όχι, αυτό το έχουν μέχρι 12.000. Μέχρι 12.000.
Ανακοίνωση εξέδωσε η Τομεακή Επιτροπή Ηλίας του ΚΚΕ για τη συνέχιση των αγροτοδικείων. Η Τομεακή Επιτροπή Ηλίας του ΚΚΕ καταγγέλει στους αγροκτηνοτρόφους, τους εργαζόμενους, το λαό της Ηλίας, την επιχείρηση ποινικοποίησης των αγώνων και τρομοκράτησης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Στο νομό μας, αγροκτηνοτρόφοι σύρονται για άλλη μια φορά την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο δικαστήριο της Αμαλιάδας για να δικαστούν μαζί με εργαζόμενους που συμπαραστάθηκαν στον αγώνα τους το Φλεβάρι του 2014. Αγώνα που έδιναν και δίνουν οι μικρομεσαίοι αγροκτηνοτρόφοι ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους καταδικάζει σε ξεκλήρισμα και τον λαό στο να πληρώνει ακριβά και αμφίβολης ποιότητας εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η ένταση της καταστολής και της ποινικοποίησης των αγώνων είναι φανερό ότι στοχεύουν στον εκφοβισμό των αγροτών, των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων συνολικότερα, προκειμένου να παραιτηθούν από την πάλη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Με αυτόν τον τρόπο, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όπως και η προηγούμενη Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, πιστεί στην πορεία του αντιλαϊκού μονόδρομου που απαιτούν και επιβάλλουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δόγμα νόμος και τάξη και θέλει να υλοποιήσει ανενόχλητη την φιλομονοπωλιακή πολιτική της εν αναμονή και της νέας αντιλαϊκής συμφωνίας μνημόνιο με τους εταίρους της. Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι οι συγκυβερνώντες ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και όσοι άλλοι πιστεύουν ότι με την καταστολή, τη βία και την ποινικοποίηση των αγώνων θα κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα, την πάλη του λαού για ζωή με δικαιώματα. Καλούμε το εργατικό λαϊκό κίνημα, το λαό της Ηλίας, να εκφράσει την αλληλεγγύη του μέσα από τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς που συμμετέχει. Ο λαός μαζικά και οργανωμένα να απαιτήσει να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις και να ορθωθούν όλοι οι διοκόμενοι αγρότες και εργάτες αγωνιστές. Οι αγώνες του λαού δεν ποινικοποιούνται και δεν καταστέλλονται. Μήνυμα απέστειλε και το Συνδικάτο Οικοδόμων Ομού Ηλίας, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ομού Ηλίας, το Σωματείο Χειριστών Πύργου και το Σωματείο Συνταξιούχων Ίκα Πύργου και Περιχώρων. Πραγματοποιούνται στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας μια σειρά από δίκες που αναφέρονται στις αγροτικές κινητοποιήσεις του Φλεβάρι του 2014 στον κόμβο της Μαραθιάς. Και στον ομό μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι σε εξέλιξη δεκάδες διώξεις και δίκες που αφορούν σε συμμετοχή φτωχών αγροτών και άλλων εργαζομένων που συμπαραστάθηκαν στους αγώνες της στοχομεσαίας αγροτιάς ενάντια στην ΚΑΠ που τους καταδικάζει σε ξεκλήρισμα και τον λαό στο να πληρώνει πανάκριβα και αμφίβολης ποιότητας εισαγόμενα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή που γίνονται αυτές οι δίκες. Η ένταση της καταστολής και της ποινικοποίησης των αγώνων είναι φανερό ότι στοχεύουν στον εκφοβισμό των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, προκειμένου να παραιτηθούν από την πάλη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Με αυτόν τον τρόπο, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όπως και η προηγούμενη Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, πιστεί στην πορεία του αντιλαϊκού μονόδρομου που απαιτούν και επιβάλλουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δόγμα νόμος και τάξη θέλει να υλοποιεί ανενόχλητη τη φιλομονοπωλιακή πολιτική της εν αναμονή και της νέας αντιλαϊκής συμφωνίας μνημόνιο με τους εταίρους της. Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι οι συγκυβερνώντες και όσοι άλλοι πιστεύουν ότι με την καταστολή, τη βία, την ποινικοποίηση των αγώνων θα κάψουν το αγωνιστικό φρόνημα, την πάλη για το δικαίωμα στη ζωή και το δίκαιο. Καλούμε τον λαό του νομού μας να εκφράσει την αλληλεγγύη του στους κατηγορούμενους και μέσα από τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς να κάνει δική του υπόθεση την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών. Μαζικά και οργανωμένα να απαιτήσει και να επιβάλλει να σταματήσουν οι συνδικαλιστικές πολιτικές διώξεις και να αθωωθούν όλοι οι διοκόμενοι αγρότες και εργάτες αγωνιστές. Σε τροποποίηση της ρύθμισης του μίνι φορολογικού νομοσχεδίου για τους περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολούμενους, φοιτητές, ανέργους, νοικοκυρές και συμμετέχοντες σε προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης, προχώρησε η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη. Σύμφωνα με τη νέα τροποποιημένη ρύθμιση που ισχύει για τις δηλώσεις του 2014, οι φορολογούμενοι με εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος ή δεν ασκούν αγροτική δραστηριότητα, θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών για τα εισοδήματά τους. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται εισοδήματα που προέρχονται από κεφάλαιο ή υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε περίπτωση που τα εισοδήματα ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι αυτής της κατηγορίας θα φορολογούνται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου θα εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, εφόσον το εισόδημά τους είναι εντός των συγκεκριμένων ορίων.
Στις προτάσεις της κυβέρνησης προς τους θεσμούς περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στην έκτακτη εισφορά, οι οποίες θα φέρουν αυξήσεις. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις αναμένεται να υπάρξουν και αυξήσεις στην έκτακτη εισφορά, η οποία θα επιβληθεί και αναδρομικά για τα μέσα εισοδήματα που είχαν έκπτωση από την αρχή του χρόνου. Όσοι έχουν εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ θα δουν σημαντική μείωση στο μισθό τους, καθώς μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα παρακρατηθεί και η διαφορά του 30% της έκτακτης εισφοράς που δεν παρακρατούνταν από 1η-1η-2015, ενώ μεγαλύτερη σε σχέση με πριν θα είναι η παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για τα εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ. Οι νέοι συντελεστές έχουν ως εξής: εισόδημα από 12 έως 20.000 ευρώ 0,7%, εισόδημα από 20 έως 30.000 ευρώ 1,4%, εισόδημα από 30 έως 50.000 ευρώ 2%, εισόδημα από 50 έως 100.000 ευρώ 4%, εισόδημα από 100 έως 500.000 ευρώ 6% και εισόδημα άνω των 500.000 ευρώ 8%. Το κράτος υπολογίζει έσοδα για φέτος 220 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 2016 έσοδα 350 εκατομμύρια ευρώ. Ηλεκτρονικά ξεκινούν από 1η Ιουλίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στο πρόγραμμα της επισιτιστικής και βασικής ηλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους που υλοποιεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα. Η προκήρυξη των προμηθειών θα γίνει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, ώστε ως το τέλος Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και τον Οκτώβριο να γίνει η πρώτη διανομή που θα περιλαμβάνει νοπά κρέατα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βρεφικές τροφές, είδη και προϊόντα γενικής καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής. Όπως γνωστοποίησε η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεάνο Φωτίου, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, η προθεσμία θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου και ως έτος αναφοράς των φορολογικών δηλώσεων ένταξης έχει οριστεί το οικονομικό έτος 2015, δηλαδή η χρήση του 2014. Μετά τις άγαμες θυγατέρες και οι άγαμοι γη στρατιωτικών δικαιούνται να λαμβάνουν τη σύνταξη του πατέρα τους, σύμφωνα με απόφαση τμήματος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο έκρινε ότι οι λόγοι ισότητας επιβάλλουν την ίδια μεταχείριση μεταξύ άγαμων θυγατέρων και άγαμων γιών στην καταβολή της σύνταξης, εάν και αυτή με πρόσφατους μνημονιακούς νόμους περικόπτεται ή αναστέλλεται ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία του δικαιούχου. Συγκεκριμένα, από το 2013 προβλέπεται πλαφόν εισοδημάτων για την καταβολή της σύνταξης ύψους 8.400 ευρώ και η ανώτατη σύνταξη που μπορεί να καταβληθεί είναι 720 ευρώ. Εγκαινιάστηκε χθες βράδυ η γιορτή της ανακύκλωσης στον χώρο του επαρχείου. Οι εκδηλώσεις πολλές από το πρωί έως το βράδυ, καθημερινά έως στις 21 Ιουνίου. Συμμετέχουν διάφορες φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις και σύλλογοι που είχαν τα περίπτερά τους, αλλά και το ανταλλακτικό παζάρι. Τα εγκαίνια έκανε ο Δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης Γιατσής. Ακολούθησε ομιλία προβολή βίντεο από τον Κωνσταντίνα Τσαούτου για την κομποστοποίηση και ακολούθησε επίσης μουσικό γλέντι με τον DJ Αλέξανδρο. Σας καλωσορίζω στην πρώτη γιορτή ανακύκλωσης που γίνεται στην πόλη μας. Ήρθαμε εδώ για να ενημερωθούμε και για να γιορτάσουμε για την ανακύκλωση. Θα είμαστε εδώ μέχρι την Κυριακή το βράδυ και θα χαρούμε πάρα πολύ να είσαστε και πάλι κοντά μας. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική. Η ανακύκλωση έχει ξεπεράσει το 20% στην πόλη μας. Είμαστε ναι μεν στην πρωτοπορία, στην κακή πρωτοπορία στη διαχείριση των απορριμμάτων εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είμαστε και στην πρωτοπορία της νέας εξέλιξης. Αυτό δεν οφείλεται σε καμιά εξαιρετική δυνατότητα της Δημοτικής Αρχής. Οφείλεται στο γεγονός ότι οι κάτοικοι κατάλαβαν τελικά ότι πολιτισμός είναι το να διαχειριζόμαστε τα πράγματα μόνοι μας. Κατάλαβαν ότι τα σκουπίδια
δεν είναι για πέταμα. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα, σαν δημόσιο χώρο, θα ανοίξουμε μια τυχαία σακούλα με σκουπίδια και θα αρχίσουμε να δούμε αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, τι μένει. Τελικά μένει μόνο η σακούλα. Σήμερα το πρωί λειτουργήσε στον χώρο εργαστήρια ανακύκλωσης, ενώ την αρχή έκανε τον νηπιαγωγείο Ρήγα. Καταρχήν θα πρέπει να συγχαρούμε μάλλον την προσπάθεια αυτή εδώ του Συλλόγου Ηλιοτεχνών και γενικότερα όλες τις προσπάθειες οι οποίες αποσκοπούν αφενός στην αναβάθμιση της πόλης μας, αφετέρου στην προώθηση αυτής της σημαντικής ιδέας ανακύκλωσης. Δεχτήκαμε λοιπόν αυτές τις μέρες αυτή την πρόσκληση από το Σύλλογο Ηλιοτεχνών. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, αποδεχτήκαμε αμέσως την πρόσκληση αυτή για όλη την εβδομάδα. Σαν πρώτη μέρα φέραμε το τμήμα των νηπίων, των νηπιαγωγείων μας, που ακούτε έτσι από πίσω, ας πούμε, πόσο χαίρονται. Έκαναν διάφορα παιχνίδια, ζωγραφίσαμε, τους αφιερώσαμε κατασκευές, γράψαν τα όνοματά τους τα παιδιά, ενημερωθήκαμε για το ανταλλακτικό παζάρι που έχει δημιουργηθεί εδώ και υποσχεθήκαμε την Παρασκευή να έρθουν όλα τα παιδιά μας εδώ με κάποιο μεταχειρισμένο μικρό αντικείμενο ή κάποιο παιχνίδι, κάποιο ρούχο που έχει και δεν χρειάζεται να το ανταλλάξει, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς αυτό το project πάνω σε ανακύκλωση και προσπαθούμε να αγκιστρωνόμαστε σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται στην πόλη μας πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία συνείδηση ανακυκλωτή στα παιδιά και να δημιουργήσουμε και ένα μοχλό πίεσης και για τους γονείς, και βλέπουμε ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Κάθε Παρασκευή σε εμάς στο σχολείο υπάρχει το βραβείο του καλύτερου ανακυκλωτή. Όλες οι οικογένειες έρχονται, φέρνουν το ανακυκλώσιμα. Και στη συνεργασία και με το Δήμα εδώ Πύργου το προωθούμε αυτό και ελπίζουμε να το κάνουμε και την επόμενη χρονιά για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Έψαχνες τρόπο να προστατευτείς από τον καύσωνα και βρέθηκες με αυτό. Την επόμενη φορά, ηλεκτρονέτ. Τώρα, όλα τα επώνυμα κλιματιστικά όλων των κατηγοριών BTU με εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών μόνο από 17 ευρώ το μήνα σε 24 δόσεις. Αποκτήστε τώρα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που θέλετε, απλά και γρήγορα. Σήμερα έχουμε την προσφορά για αυτό που θες. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU Inverter ενεργειακής κλάσης α2+, στην τιμή που θες. Μόνο 449 ευρώ και δώρο η τοποθέτηση. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Χωρίς προστίκη σιλικόνης. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό. Για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Παράς. Όνομα εγγύηση για τις ηλεκτρικές σας συσκευές. Δροσερές τιμές. Θα βρεις μόνο στον Παρά. Προσφορές εβδομάδας. Κλιματιστικό Inventor. 9000 BTU Inverter. Ψήξη θέρμανση. Ενεργειακή κλάση. Α2 Plus με 10 χρόνια εγγύηση. Μόνο 349 ευρώ ή 11 ευρώ το μήνα. Καταψύκτης Inventor. Χωρητικότητα 100 λίτρα. Ενεργειακή κλάση. Α Plus μόνο 149 ευρώ ή 5 ευρώ το μήνα. Πλυντήριο ρούχων Altus, χωρητικότητα 5 κιλών, 1000 στροφών, με 15 προγράμματα και 2 χρόνια εγγύηση, μόνο 179 ευρώ ή 6 ευρώ το μήνα. Και τώρα, νέα υπηρεσία για το κατάστημα του πύργου. Πληρωμή λογαριασμών γρήγορα και απλά. Εξοφλείτε λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητής τηλεφωνίας, Nova, Ιντερνετ. Παράς, με 3 καταστήματα, σε πύργο, Αμαλιάδα και στο www.paras.gr. Μέλος της ελληνικής αλυσίδας Mega Euronics. Δανίδη Γεωργία. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά μηχανήματα, χορτοσυλλέκτες, ψεκαστικά, φρέζες ελαφρού και βαρέου τύπου, καταστροφής ελαφρού και βαρέου τύπου, μοτοσκαπτικά αυτοκινούμενα, ανυψωτικά, λιπασματοδιανομής, αμπελουργικά είδη, αποθηκευμένα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Δανίδη Γεωργία. Τρακτέρ Κουμπότα, τρέιλερ, γεννήτριες, ανταλλακτικά, πολύ αποδοτικά και ισχυρά σε ασυναγώνιστες τιμές. Δανίδη Γεωργία. Προσεχώς όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ, τηλέφωνο 26210 20168 και 697-5303-380. Με την ευκαιρία της λήξης των μαθημάτων και την ολοκλήρωση του πολιτιστικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στη διάρκεια της χρονιάς, το νηπιαγωγείο Βρίνα σε μια όμορφη εκδήλωση παρουσίασε τη λαογραφία των μηνών μέσα από το λαϊκό παραμύθι «Η κυρά Καλή και οι 12 μήνες». Το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκε είχε τον τίτλο «Οι 12 μήνες αφηγούνται την ιστορία τους» και αφορούσε στα λαογραφικά στοιχεία από την κοινωνική ζωή, τη θρησκεία, την πατρίδα, τη λαϊκή τέχνη, την αγροτική εργασία και την καθημερινότητα του λαϊκού βίου του χθες, που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τους 12 μήνες του χρόνου. Μεταξύ των στόχων του προγράμματος ήταν η γνωριμία των παιδιών με τον θησαυρό της ελληνικής παράδοσης, η καλλιέργεια συναισθημάτων σεβασμού και αγάπης και η ευαισθητοποίησή τους προς τη διάσωσή της. Ως εργαλείο για την προσέγγιση του θέματος αξιοποιήθηκε ιδιαιτέρως το λαϊκό παραμύθι. Εν κατακλείδη όλων αυτών των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της χρονιάς και αφορούσαν σε όλους τους τομείς του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου, οι μικροί μαθητές διοργάνωσαν και εικονογράφησαν τα δικά τους παραμύθια, αξιοποιώντας όλα όσα είχαν ανακαλύψει και βιώσει. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και τα χορευτικά τμήματα του χωριού με αφήγηση αλλά και παρουσίαση ελληνικών παραδοσιακών χορών. Σήμερα, με την ευκαιρία της λήξης των μαθημάτων, θα σας παρουσιάσουμε το πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήσαμε τη χρονιά που μας πέρασε. Είναι ένα πρόγραμμα πολιτιστικό, όπως ανέφερα. Εντάσσεται στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και αναφέρεται στη λαογραφία των μηνών. Ο τίτλος είναι «Οι 12 μήνες αφηγούνται την ιστορία τους». Προσπαθήσαμε λοιπόν μέσα από τα λαϊκά παραμύθια με τα παιδιά να γνωρίσουμε τη λαϊκή μας παράδοση. Μια φορά ήταν μια κυρά φτωχή που πάλευε από το πρωί έως το δειλινό για να έχουν τα παιδιά της και εκείνη την υγειά της. Τη φώναζαν κυρά Καλή. Είχε καρδιά χρυσή για όλον τον λόγο τον καλό και για κανέναν τον κακό. Έκανε πέτρα την καρδιά και κίνησε για μακριά να πάει πέρα στο βουνό, να μην τα δει να κλαίνε, να πεινάνε και τίποτα να μην έχουνε τα έρημα για να φάνε. Εκεί κοντά στο ψήλωμα έβρικε μια καλύβα. Μπήκε και είδε στη σειρά έναν γέροντα και 12 αγόρια. Πήγαιναν πέρα δόθε και πιάνοντας τα λόγια.
Από ποιον έχω παιχνίδια, από κρύσταλλα στολίδια. Του Γενάρη προς τα εκεί, παλάς πιο λίγη. Κι άλλο κρύο θέλω, κρύσταλλο όλο το ποπείο. Τις αμυδαλιές φορτώ, κούτσο κούτσο κατεβαίνει. Τις αποκριέμαστε, κουλούμα χάρτα έτσι. Έρχεται η Σαραγωστή, ο Φλεβάρης και αφλεβή. Πάλι το καλοκαίρι θα μυρίσει. Το γνωρίζετε το μάτι, το τρελό και το ροτάτι. Ξημερώνει και βαδιάζει και εκατόχνο μας αλλάζει. Στο τζάκι που πουγίζουν στα κλαδιά, που οι γέροι βάζουν τη φωτιά. Φλόγεις οι παπαρούς στο χωράφι και οι μαργαρίτες σαν χρυσάφι. Το χέρι του Ευαγγελισμού στα λάζα στα βάθη του ουρανού. Και μην μας σκοπούν τα χειριδόνια, πως γίνεται στο πέταλο τα κλόνια. Φέρνει τη δροσιά μαζί και τα λουλούδια, γεμίζει πλάση χρώματα και όμορφα τραγούδια. Λίγο καλοκαίρι αγκαλοποιημένο, με πόση γολαντάρα σε προσμένω. Λίγο καλοκαίρι θα ρωτώ, αυτό σας αγαπώ. Πέφτουνε τα φύλλα, τα δέντρα μας μικρά, πίψη η βροχούλα. Βάζεις δύσκολα. Κάθε μήνας είναι καλός και κάτι καλό μας φέρνει. Αγαπητός και σεβαστός για αυτό που μας προσφέρει. Ας ξεκινήσω από το χειμώνα. Ο Γενάρης φέρνει χιόνια και ο Φλεβάρης την αποκριά. Και το Δεκέμβρη γιορτές φέρνουν αγάπη στις καρδιές. Για την άνοιξη ανοίγει η καρδιά μας. Ο Μάρτης φέρνει τα χελιδόνια και ο Απρίλης την Πασχαλιά. Και ο Μάης με τα λουλούδια βλέπει στεφάνια βουδιαστά. Με τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στον κόσμο, στους αγαπητούς γονείς αλλά και σε όλη την κοινωνία εδώ πέρα της περιοχής, το πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήσαμε φέτος στον Υπηαγωγείο της Βρύνας στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων. Ο τίτλος του ήταν «Οι 12 μήνες αφηγούνται την ιστορία τους» και αναφέρονταν στην λαογραφία των μηνών. Προσπαθήσαμε με τους μαθητές μου φέτος και με τη βοήθεια των οικογενειών τους να συλλέξουμε όλα τα πολιτιστικά, πολιτισμικά και λαογραφικά στοιχεία που αφορούν στους 12 μήνες του χρόνου από όλη την Ελλάδα, να τα γνωρίσουμε καταρχήν, και αυτό που προσπάθησα να επιδιώξω ήταν να γίνουν τα παιδιά θεματοφύλακες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να την μεταδώσουν, να τη διαδώσουν αυτή την κληρονομιά και στις επόμενες γενιές όταν αυτοί θα είναι πλέον ενήλικες. Μας δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία με αφορμή ένα παραμύθι κάθε μήνα να δημιουργήσουμε και εμείς το δικό μας, να το εικονογραφήσουμε με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή 12 παραμύθια και ένα ποίημα εισαγωγικό. Και στις φιλοδοξίες μας είναι αυτό να γίνει ένα βιβλίο. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εμείς θα το προσπαθήσουμε. Σ-
Σήμερα το πρωί στο Θέατρο Απόλλων, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηλίας διοργάνωσε την Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας, παρουσία προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων έτους 2014-2015. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν από μαθητικές ομάδες σχολικών μονάδων του ευρύτερου Δήμου Πύργου 15 προγράμματα. Τα 7 αφορούσαν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συμμετείχαν τα σχολεία 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Γυμνάσιο Πύργου, Γυμνάσιο Βουνάργου και Καράτουλα και 4ο Γενικό Λύκειο Πύργου. Επίσης, παρουσιάστηκαν και 8 προγράμματα πολιτιστικών θεμάτων. Υπεύθυνος για τα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων ήταν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο Γιώργος Γοροζίδης. Σβήνει ένας αιώνας μεγάλης ιστορίας, πατρέων ενωπλένων γέννη εκτός εθνικής πορείας. Όλη αυτή η εικόνα μας προβλημάτισε. Το σφύριγμα των τρένων γιατί σταμάτησε? Κι αν σαν μέσο έπαψε να είναι ενεργό, έπνευσε αποτέλεση για κάθε δημιουργό. Σε ποιήση και σινεμά, σε θέατρο και σε πεζά, οι Έλληνες το πίνησαν, οι ξένοι το εξήμνησαν. Μα και στην αρχιτεκτονική η έμπνευση εκπληκτική. Σταθμοί, γεφύρια, σύνταγες, φτιαχτήκαν και τα τρένα. Ποιος θα περίμενε να γίνουν όλα ερείπια και όλα ρημαγμένα? Εμείς όμως σταθήκαμε στα κτίσματα αυτά με περισσή αγάπη. Η εργασία που σας δείχνουμε θα σας θυμίσει κάτι. Στις αρχές του Ιουλίου άρχισαν τα μπάνια στο κατάκαλο που συνεχίζονταν όλους τους θερινούς μήνες. Ωστόσο, οι περισσότεροι κάτοικοι δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από τον πύργο λόγω των υποχρεώσεών τους και των δύσκολων συνθηκών της εποχής. Η μετάβαση στο κατάκολο γινόταν με το ιστορικό τρενάκι πύργο κατάκολο που έκανε συνήθως 2 δρομολόγια το πρωί και 2 το βράδυ. Τότε ανακαλύψαμε πως από όλη την Ηλία στον πύργο ξεκίνησε η πρώτη αμαξοστοιχεία. Πήγαινε στο κατάκολο, μετέφερε σταφίδα και όταν το τρένο έφτανε έστεινα πανηγύρια. Τον κολοσούρτη να έλεγαν το τρένο της αγάπης και όσα ταξίδια έκανα δεν τα χωρά ο χάρτης. Τα χρόνια όμως περάσανε γρήγορα σαν βαγόνια και από τα τρένα έμεινε μια θλιβερή εικόνα. Σκοπός του προγράμματος είναι να μετατρέψει μετάχρηστα τη γαλέρια σε καύσιμο βιοδίζελ, που θα το χρησιμοποιήσουν για τη θέρμανση του σχολείου μας. Το βιοδίζελ επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την κίνηση οχημάτων. Μετά από 48 ώρες έχουμε το αποτέλεσμα εδώ πέρα. Το διαρκές υλικό είναι το βιοδίζελ, ενώ το επιχείρηση υλικό στο κάτω μέρος είναι η γλυκερίνη. Έχουμε επίσης και βάλει βιοδίζελ εδώ πέρα στη λάβα, στους παλαιάς μαθητές που ήταν από το λίγο σιμουλάδι και λειτουργεί όταν τους βάζω από φωτιά. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως καυσιμίλη σε μηχανές αυτοκινήτου και σε άλλες όπως είναι το καλοκαιρί. Το πρόγραμμά μας είναι ενταγμένο στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο, τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία εφορίας που συντονίζει το ΚΠΕΚ Χρεσταίνων με το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΕΛΙΑ με συντονιστικό φορέα το ΚΠΕΚ Καλαμάτας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά ασχοληθήκαμε με τα τοπικά προϊόντα. Φέτος, σειρά είχε το ελαιόλαδο και η ελιά. Αρχικά γνωρίσαμε τα μέλη της ομάδας μας μέσα από παιχνίδια εμπιστοσύνης και συνεργασία. Συνάψαμε συμβόλαιο συνεργασίας της ομάδας και προχωρήσαμε στον καθορισμό των στόχων του προγράμματος. Μεταξύ άλλων, βασικός στόχος του προγράμματός μας ήταν να νιώσουμε, να ασχοληθούμε, να γνωρίσουμε τον τόπο μας, έτσι ώστε να τον αγαπήσουμε. Τότε ίσως νιώσουμε υπεύθυνοι γι' αυτόν και να ξανασκεφτούμε τη σχέση μας μαζί του. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια ελιά και αγαπούσε ένα αγοράκι. Κάθε μέρα το αγοράκι πήγαινε. Και τα έπλεκε κόκκινα και έπαιζε τον Ολυμπιονίκη. Σκαρφάλινε στον κορμό της. Και έκανε κούνια στα κλαδιά της.
Συνεργαστήκαμε με το 4ο Γυμνάσιο και υλοποιήσαμε το βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Όταν το ελαιόλαδο συνάντησε τα βότανα». Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος «Βότανα και αρωματικά φυτά του τόπου μας» του 1ου Γυμνασίου Πύργου, το σχολείο είχε μια εξαιρετική συνεργασία με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του 4ου Γυμνασίου Πύργου με τίτλο «Μας βγήκε το λάδι». Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, μια μικρή μάζα βάρους 1,5 γραμμαρίων, η πιο περίπλοκη ζώσα δομή σε ολόκληρο το σύμπαν, μας κίνησε την περιέργεια και την επιθυμία να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα. Μετά από πολλές ιδέες και συζητήσεις, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε τον τρόπο που το περιβάλλον επιδρά στον εγκέφαλό μας. Ενώ θέσαμε πολλούς και διάφορους στόχους, μεταξύ των στόχων και σκοπών μας ήταν η συμμετοχή στην Εβδομάδα Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο, μια παγκόσμια καμπάνια που συντονίζεται από τον οργανισμό ΤΑΝΑ. Οι Μάγια πίστευαν πως ένας Θεός, ως ο Θεός Κεσίν, προκλούσε τους σεισμούς. Ο Θεός Κεσίν ήταν κύριος των εκάμπτων της γης, των νεκρών και των σεισμών. Ο Κεσίν εμφανίζεται δίπλα στον Θεό του πολέμου να δέχεται ανθρωποθυσίες. Μετά την Ισπανική κατάκτηση και το βίαιο χριστιανισμό των Ιθαγενών, η μορφή του ταυτίζεται με τον διάβολο. Υπάρχει περίπτωση οι δύο λιθοσφαιρικές πλάκες θα απομακρύνονται. Τότε το μάγμα που αναβλύζει πίζει και έχουμε τη δημιουργία νέων τμήματων στο φλοιό της γης. Υπάρχει όμως και η περίπτωση οι δύο λιθοσφαιρικές πλάκες να κινούνται πλευρικά, χωρίς αυτό να επηρεάζει το φλοιό. Υπάρχουν 7 λιθοσφαιρικές πλάκες στον πλανήτη μας. Αυτή είναι η Ευρασιατική, η Βορειοαμερικανική, η Νοτιοαμερικανική, η Αφρικανική, η Ινδοαυστραλιανή, η Ανταρκτική και η πλάκα του Ειρηνικού. Όλοι γνωρίζουν το περίφημο ρήγμα του Άγιο Ανδρέα. Πρόκειται για ένα ρήγμα μήκος 1.300 χιλιόμετρων που διατρέχει την κεντρική Καλιφόρνια και είναι η αιτία πολλών μεγάλων σεισμών και καταστροφών. Το ρήγμα του Άγιο Ανδρέα βρίσκονται εκεί όπου οι δύο μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες της γης, η πλάκα του Ειρηνικού και η πλάκα της Βόρειας Αμερικής. Τη Βόρεια Αμερική κινούνται παράλληλα η μία με την άλλη. Πρόκειται για την τρίτη δυνατότητα σχετική κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Σήμερα έχουμε μία γιορτή μαθητικής δημιουργίας όπου παρουσιάζεται ένα δείγμα της δουλειάς των μαθητών από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Φέτος έχουν υλοποιηθεί 153 προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικών θεμάτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής, υγείας και e-twinning στο νομό Ηλίας. Αυτά τα προγράμματα που παρουσιάζονται εδώ πέρα είναι ένα μικρό δείγμα, είναι 15 προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν στα σχολεία, στα γυμνάσια του Πύργου, στα 4 γυμνάσια του Πύργου, στο Γυμνάσιο Καράτουλα, Γυμνάσιο Βουνάργου και υπάρχει και ένα πρόγραμμα, το 4ο Λύκειο Πύργου. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα της δουλειάς που έχει γίνει. Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων όλοι γνωρίζουμε ότι είναι προγράμματα στα οποία οι μαθητές μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο, δημιουργούν και αποκτούν νέες εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τους δημιουργικούς και ενεργούς πολίτες του μέλλοντος. Με αφορμή την γιορτή του πατέρα, ο Σύλλογος Γυναικών Υπηριώτισσες πραγματοποίησαν χθες βράδυ στο Θέατρο Απόλλων εκδήλωση με διάφορα σκέτς, ποίηματα και χορούς, ενώ τη συνόδευσαν η μουσική Κωνσταντίνος Έξαρχος στο βιολί και ο Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος στο αρμόνιο.
Ευχαριστώ πολύ. Το ελληνικό Δύο Πύργους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του προγράμματος διοργανώνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 8:30 μετά μεσημβρίας δύο μαθητικές συναυλίες. Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Πύργου Απόλλων θα λάβουν μέρος οι σπουδαστές από όλα τα τμήματα του οδείου, πιάνο, κιθάρα, βιολί, φλάουτο, αρμόνιο, μπουζούκι, ελαφρύ τραγούδι και μουσική προπαιδεία. Θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε το εκπαιδευτικό έργο του ΟΔΙΟΥ και την πρόοδο των σπουδαστών για τη σχολική χρονιά που πέρασε και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση την καινούργια σχολική χρονιά 2015-2016. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Έψαχνες τρόπο να προστατευτείς από τον καύσωνα και βρέθηκες με αυτό. Την επόμενη φορά, ηλεκτρονέτ. Τώρα, όλα τα επώνυμα κλιματιστικά όλων των κατηγοριών BTU με εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών μόνο από 17 ευρώ το μήνα σε 24 δόσεις. Αποκτήστε τώρα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που θέλετε, απλά και γρήγορα. Σήμερα έχουμε την προσφορά για αυτό που θες. Κλιματιστικό το Γιοτόμι. 9.000 BTU, inverter, ενεργειακής κλάσης α2+, στην τιμή που θες. Μόνο 449 ευρώ και δώρο η τοποθέτηση. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Αλυσίδα καταστημάτων Παράς. Όνομα εγγύηση για τις ηλεκτρικές σας συσκευές. Δροσερές τιμές. Θα βρεις μόνο στον Παρά. Προσφορές εβδομάδας. Κλιματιστικό Inventor. 9.000 BTU Inverter. Ψήξη θέρμανση. Ενεργειακή κλάση α2+, με 10 χρόνια εγγύηση. Μόνο 349 ευρώ ή 11 ευρώ το μήνα. Καταψύκτης Inventor. Χωρητικότητα 100 λίτρα. Ενεργειακή κλάση α+, μόνο 149 ευρώ. Ευρώ ή 5 ευρώ το μήνα. Πλυντήριο ρούχων Altus, χωρητικότητα 5 κιλών, 1000 στροφών, με 15 προγράμματα και 2 χρόνια εγγύηση, μόνο 179 ευρώ ή 6 ευρώ το μήνα. Και τώρα, νέα υπηρεσία για το κατάστημα του πύργου. Πληρωμή λογαριασμών γρήγορα και απλά. Εξοφλείτε λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητής τηλεφωνίας, Nova, Ιντερνετ. Παράς, με 3 καταστήματα, σε πύργο, Αμαλιάδα και στο www.paras.gr. Μέλος της ελληνικής αλυσίδας Mega Euronics. Δανίδη Γεωργία. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά μηχανήματα, χορτοσυλλέκτες, ψεκαστικά, φρέζες ελαφρού και βαρέου τύπου, καταστροφής ελαφρού και βαρέου τύπου, μοτοσκαπτικά αυτοκινούμενα, ανυψωτικά, λιπασματοδιανομής, αμπελουργικά είδη, αποθηκευμένα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Δανίδη Γεωργία. Τρακτέρ Κουμπότα, τρέιλερ, γεννήτριες, ανταλλακτικά, πολύ αποδοτικά και ισχυρά σε ασυναγώνιστες τιμές. Δανίδη Γεωργία.
προσεχώς όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ, τηλέφωνο 26210 20168 και 697-5303-380. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210 31 595. Πυργιώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυργιώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκυλαρός, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 26210 204 71. Με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει τονιρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας,
τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φάξ 26 220 28 764.